Λοιπόν, ακούστε το. Ο πατήρ Ευμέλιος λοιπόν πηγαίνανε αυτά τα παιδιά που βγαίνανε, αυτά τα παιδιά μερικά κουνιόντουσαν λίγο παραπάνω, άλλοι δεν κουνιόντουσαν, αυτό κουνιόντουσαν κανένα δυο. Λοιπόν και έλεγε, του λένε του πατήρ Ευμέλιου, λέει παππούλη, θα φύγει στο σπίτι μας τώρα που θα βγούμε από εδώ. Λέει, θα φύγουμε, Βαγγέλη θα πάμε. Λέω γέροντα, πού θα πάμε, ξέρετε αυτή. Ξέρω, μου λέει. Λέω γέροντα, πού θα πάμε, ξέρετε αυτή. Πού θα πάμε. Για πες μου, λέει, πού θα πάμε. Λέει στη Γλυφάδα. Βαγγέλη, ωραία η Γλυφάδα, Βαγγέλη, η Γλυφάδα, ωραία. Θα πάμε στη Γλυφάδα. Πότε ρευμένη, του λέω, αυτοί συζούν μαζί. Είχαν βέρα αυτοί, φοράγανε βέρα από τότε. Τι φορά, γιατί συζούν μαζί, Βαγγέλη, γιατί γέροντα. Όχι, Βαγγέλη, τέτοια πράγματα στον κόσμο δεν γίνονται, Βαγγέλη. Αυτή είναι η καθαρότητα του νόου των ανθρώπων. Όχι, Βαγγέλη. Γέροντα, συζούν μαζί και μη με τρελαίνεις, θα μας δει κανένα μάτι να μπούμε εκεί μέσα, μας πάρω καμιά φωτογραφία και τώρα βέβαια, φαντάσου, θα μας έπαινε μαζί σε, πώς το λένε, σε τέτοια, σε νοητική τέτοιο πλάνο και αυτός με τις τρίχες, πώς το λένε, ο εισαγγελάτος τώρα. Α, θα μας έπαινε μαζί κι αυτός. Θα ήταν τεχνητός, γιατί μπαίνει και στον τάφο, θα μπει μέχρι και στον τάφο του Καρόλου, ο Θεός δεν φλάει τον άνθρωπο, θα μπει και εκεί πέρα αυτός. Λοιπόν, μου λέει θα πάρουμε και την Αργυρό, Βαγγέλη. Αμ, το πιάσε αμέσως. Θα πάρουμε και την Τίνα, θα τους πάρουμε όλους και θα πάμε, Βαγγέλη. Είναι και πλούσιοι, Βαγγέλη, αυτοί θα μας κάνουν καλό φαγητό. Τι να σου κάνουμε σε ένα ρε κακομοίρι, δεν έχετε φάει κρέας. Δεν έχεις φάει κρέας τόσα χρόνια, τι να φαγητό. Μου λέει θα φάμε, Βαγγέλη, θα φάμε. Καλά. Πήγαμε λοιπόν, μπαίνουμε σε ένα σπίτι στην Γλυφάδα. Ωραίο, μαύρη τύχη. Είναι λίγο ψυχεδελικά. Μαύρους τείχους σεβασμιότατε, κόκκινος τείχους από εδώ. Φώτα που είχαν ρίξει κάτι επιρρυπτάρια από πάνω και ήταν ένα κλίμα. Μπήκαμε μέσα, χτυπάει ο πατήρ Ευμέλιος, Γεια σας, παιδιά, ήρθαμε στο σπίτι σας. Ήρθαμε στο δικό σας σπίτι να φάμε, να δούμε πόσα θα μας δώσετε από αυτά που φάγατε από εμάς. Πατήρ Ευμέλιος τώρα. Παιχνίδι. Καθίσαμε στο τραπέζι, λένε αυτοί, λέει παππούλη, θα μας κάνεις έναν αγιασμό για το καλό. Ο γέρος είχε πάρει μαζί του τον μποξά, πάντα έπαιρνε τον μποξά. Όταν φύγαμε, μου λέει τον μποξά μέσα, δεν τον πήραμε τον μποξά. Όταν του είπαμε, λέει δεν έχω φέρει τα σύνεργά μου, μου κάνει. Νομίζεις δεν καταλάβαινε, τα καταλάβαινε όλα. Φέραν το φαγητό, τα ευλογούμε, Βαγγέλη, τα ευλογήσαν. Τρώμε, φάγαμε. Αφού φάγαμε, λένε αυτοί καϊφέ. Όχι, λέει καϊφέ, εγώ θέλω να κοιμηθώ, τους λέει. Μου λένε αυτοί, πες του τι, πού να κοιμηθεί. Εμείς δεν έχουμε δύο δωμάτια, έχουμε ένα δωμάτιο, ένα διπλό κρεβάτι που κοιμόμαστε εμείς. Πού θα τον βάλουμε τον γέροντα. Του λέω γέροντα, οι άνθρωποι δεν έχουν κρεβάτια, δεν έχουν δύο δωμάτια, ένα κρεβάτι έχουμε, διπλό. Και τι πειράζει να ξαπλώσω κι εγώ, μου λέει. Καλό γέροντα να ξαπλώσει. Είσαι παπάς, δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα εγώ, μου λέει να ξαπλώσω. Καλά, σου λέω θέλει να ξαπλώσει. Ωραία, να δώστε μου δύο σεντόνια καθαρά, να του βάλω το ένα σεντόνια, έτσι να το βάλω. Πήγε και ξάπλωσε. Μια μισή ώρα ροχαλεί το χουρ. Ξυπνάει. Ευλογημένη, και καλόγερη. Καλό θάνατο, καλό παράδεισο. Αυτό ήταν. Από εκείνη την ημέρα του χώρισε του ανθρώπου. Τους χώρισε καλέ, πάει το διπλό κρεβάτι, δεν μπορούσε να ξαφλώσουν στο διπλό κρεβάτι. Οι αραβωνιασμένοι πήγανε στην Τίνο, προσυνάν την Παναγία, αφήνουνε τις βέρες πάνω στην εικόνα. Τους χώρισε και τους ένωσε στη βασιλιά των ουρανών, γιατί αρρωστήσανε από λευκαιμία λεμφώματα της εποχής εκείνης και πεθάνανε οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι οποίοι εξομολογούνται στον πατέρα Ευμένιο και κοινωνούσαν των αχράντων μυστηρίων και ναι μεν το πάθος υπήρχε μες στην καρδιά τους, αλλά το παλέψανε μέχρι θανάτου. Αυτό καταγγέλει η Εκκλησία. Δεν πάμε κανένα να το διορθώσουμε, δεν πάμε. Όποιος έρχεται όμως, με τον τρόπο της αγιαστικής χαρητός μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Όχι εμείς, το αφεντικό. Και πότε, όποτε θέλει.